Τι κάνετε κύριε Κούγια, καλησπέρα σας. Καλά εσείς. Σας ψάχνουν οι φίλοι του Άρη. Να ψάχνει όλη η Ελλάδα, φαντάζομαι. Μέσω εμού βέβαια, βγάλε τον Αλέξη τον Κούγια να μας πει τι έγινε. Που προχθές έλεγε ότι ο Άρης θα έχει δίκιο και τώρα χθες... Όχι, δεν είπα ποτέ ότι έχει δίκιο. Πρέπει να το ολοκληρώσω και μετά πάρτε όλο το... Άμα βρείτε το ηχοληπτικό... Το ηχητικό. Είπα ότι υπάρχουν δύο επιλογές, είπα. Υπάρχει επιλογή του ΚΑΠ και υπάρχει και επιλογή της προκήρυξης πρωταθλήματος. Ναι. Στο παρελθόν υπήρχε μια διαφορετική διάταξη. Ήταν απόλυτη διάταξη ότι αυτός που δεν έχει δικαίωμα να παίξει στην Εθνική Ελλάδος λογίζεται ως ξένος. Στον ΚΑΠ όμως προσθετήθηκε μια καινούργια διάταξη, η οποία είναι αντιγραφή από το καταστατικό της FIFA, ναι, στο οποίο αναφέρεται ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές ομάδες ή είναι Έλληνες υπήκοοι. Και υπάρχει και μια τελευταία, ένα ακροτελεύτιο άρθρο, το οποίο προσθέθηκε επίσης στο ΚΑΠ και δεν υπήρχε προηγουμένως, ότι ανεξαρτήτως του τι λένε οι προκηρύξεις των διαφόρων προκηρυγμάτων, στο τέλος όλα αυτά δεν ισχύουν αν είναι αντίθετα από τον ΚΑΠ. Πού το λέει αυτό? Στο τέλος, το άρθρο 7 αν διαβάσετε. 7-7. Στην προκήρυξη είναι αυτό που λέτε? Όχι, στον ΚΑΠ. Στο ΚΑΠ. Ο ΚΑΠ είναι το σύνταγμα, ναι, και οι προκηρύξεις είναι ο νόμος. Ναι. Άρα τώρα μάλλον αυτά τα... Οποιαδήποτε ένωση που διοργανώνει οποιοδήποτε πρωτάθλημα, μια τοπική ένωση, όπως είναι η Ένωση Μακεδονίας, που είναι οι ομάδες Θεσσαλονίκης, ναι, να φτιάξει μια προκήρυξη του αθλήματος, όπως θέλει αυτή. Ναι. Όμως, αν αυτή η προκήρυξη του αθλήματος είναι κόντρα σε αυτό που λέει ο ΚΑΠ, υπερισχύει ο ΚΑΠ. Εδώ σε προκειμένη περίπτωση λοιπόν, ο ΚΑΠ αναφέρει στο άρθρο 19 ότι στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, της Football League δηλαδή, ναι, υποχρεωτικά παίζουν 6 παίχτες οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, είναι το άρθρο 19, αν δεν κάνω λάθος είναι το 6, το 7, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική ομάδα της χώρας, δηλαδή της Ελλάδος, ναι, ή διαζευτικό είναι Έλληνες υπήκοοι. Και στο άρθρο 7 υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη που λέει ότι μπορεί οποιαδήποτε ένωση άλλη, και μια τέτοια ένωση είναι η ένωση της Football League, ναι, να φτιάχνει οποιαδήποτε προκήρυξη θέλει. Εκεί στην προκήρυξη αναφέρεται, δεν αναφέρεται το διαζευτικό ή που υπάρχει στον ΚΑΠ, αναφέρεται μόνο ότι έχουν δικαίωμα, όσοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην εθνική ομάδα, εκεί βασίζεται και η ένσταση του Άρη, αλλά δεν υπάρχει το διαζευτικό ή το οποίο υπάρχει στον ΚΑΠ. Υπάρχει στον ΚΑΠ. Αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει. Αυτό δεν το ξέρατε προχθές. Δεν το είχατε δει. Όχι, καθόλου. Καθόλου, γιατί εγώ είμαι ποινικολόγος. Δεν είμαι. Μιλήστε λίγο πιο κοντά, γιατί μια σας ακούμε καλά, μια δεν σας ακούμε πολύ καλά. Εγώ είμαι ποινικολόγος, λέω. Ναι, δεν ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Μόνο όταν μου αθέτουν κάποιες δύσκολες υποθέσεις, μελετώ αυτά που συμβαίνουν. Είχα μελετήσει πέρσι την ένσταση της Λάρισας, ναι, και πάνω σε αυτή βασίστηκα. Με μια διαφορά. Εμείς είχαμε βασίσει την ένστασή μας τότε, η οποία έγινε δεκτή σαν Λάρισα εις βάρος του Απόλλωνα, στο γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής Φατιών δεν ήταν Έλληνας πήκος. Κύριε Κούγια, κάτι κάνετε και με το τηλέφωνο, δεν σας ακούω καλά. Δεν φταίω εγώ, νομίζω. Πώς εσείς θέτε, μια σας ακούω καλά, μια δεν σας ακούω καλά. Ναι, είμαι στο ίδιο μέρος. Τώρα είστε καλά, εκεί. Α, τώρα με ακούτε. Τώρα τέλεια, ναι. Λοιπόν, πέρσι είχαμε κάνει την ένσταση εναντίον του Απόλλωνα και εκεί πάνω βασίστηκε η τοποθέτησή μου στο εξής γεγονότα. Ότι στο παιχνίδι Πανελληνικό Απόλλωνα για λίγα λεπτά έπαιξαν 6 ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Αυτό έλεγε η προκήρυξη του αθλήματος. Ναι. Αυτοί και οι 6 ποδοσφαιριστές ήταν ξένοι. Δηλαδή ο έκτος ήταν ο Φατιών, ο οποίος ήταν Αλβανός υπήκοος και γνωρίζοντας κοινοτικός. Η διαφορά που υπάρχει με τα δεδομένα τα περσινά στην περίπτωση τώρα της Λαμίας είναι ότι ο έκτος ποδοσφαιριστής που έπαιξε, ο Ντουρμισάη, δεν είναι ξένος, είναι Έλληνας. Έχει από το 2011 ελληνική υπηκότητα. Ναι. Άρα δηλαδή καλύπτεται η διάταξη η οποία αναφέρει στο άρθρο 19.7 ότι δηλαδή δικαίωμα συμμετοχής έχουν 6 Έλληνες, 6 οι οποίοι μπορούν να παίξουν εθνική ομάδα ή είναι Έλληνες υπηκόοι. Μια τέτοια περίπτωση, να το καταλάβετε, ναι, υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή τον Παζιάννενα, ο οποίος λέγεται Τζιμόπουλος. Ναι.
Ο Τζιμόπουλος είναι Έλληνας. Ναι. Έχει ελληνική υπηκότητα. Είναι παιδί μεταναστών στην Αυστραλία. Ήρθε στην Ελλάδα, έπαιξε τον Εθνικό Αστέρα και από τότε που έπαιξε τον Εθνικό Αστέρα, από τότε παίζει τον Μπαζιάννα. Εκείνο και ο αρχηγός του. Ναι. Ο Τζιμόπουλος έχει ελληνική υπηκότητα. Όμως έχει επιλέξει και παίζει την εθνική ομάδα της Αυστραλίας. Παρ' όλα αυτά δεν λογίζεται ως ξένος στους πέντε ξένους που πρέπει να υπολογίζονται οι ξένοι που έχει η Super League. Η Super League έχει δικαίωμα να παίζουν και 11 μη αγωνιζόμενοι στην εθνική ομάδα. Ναι. Στη Football League υπάρχει διαφοροποίηση, δεν υπάρχει? Όχι, εκεί είναι διαφοροποίηση. Η διαφορά ποια είναι όμως? Ότι ο έκτος παίχτης που υπολογίστηκε στις ενστάσεις του Άρεος και στην ένσταση του Όφη είναι Έλληνας. Την είδατε εσείς την ένσταση, διαβάσατε του Άρη? Διάβασα του Άρη. Διάβασα του Άρη και διάβασα και του Όφη. Παρά του Όφη υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, ο Όφη δεν έχει άμεσο νόμο συμφέρον. Ναι. Είναι πολύ μακριά. Η μόνη ένσταση που θα συζητηθεί, ναι, και τυπικά θα συζητηθεί, είναι του Άρεος. Τυπικά γιατί? Δεν έχει άμεσο νόμο συμφέρον, διεκδικούν την άνοδο. Ναι, και δεν είναι σωστά διατυπωμένη, δηλαδή, του Άρη, αυτό μου λέτε? Μα δεν είναι, όχι, είναι σωστά διατυπωμένη. Απλώς έχουν αλλάξει τα νομικά δεδομένα. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ο Άρης, δηλαδή. Ναι, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα και δεν το ήξεραν, ας πούμε, δεν διάβασαν αυτό το άρθρο που λέτε εσείς. Ακριβώς αυτό είναι. Αυτή είναι το οποίο, αλλιώς, πείτε το μου ξανά. Είναι δύο άρθρα. Το ένα είναι το 19.6. Πού βρίσκεται αυτό? Του ΚΑΠ. Και είναι και το άρθρο 7 του ΚΑΠ. 7.6 του ΚΑΠ. 7.6 ή 7.7. Το 19.6 και το 7.6 ή 7.7, ναι, του ΚΑΠ. 7.7. Τι ναι. Λέει, το ένα λέει ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν στο πρωτάθλημα της Football League. Έχουν υποχρεωτικά 6 οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική ομάδα ή μπορεί να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική ομάδα γιατί παίζουν σε άλλη εθνική ομάδα αν έχουν διπλή υποχρεωτικότητα όπως είναι ο Τζιμόπουλος, ναι, ή είναι Έλληνες υπήκοοι. Εδώ έχουμε 5 ξένους οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική ομάδα, ήταν αυτοί οι 5, και ο έκτος είναι ο Τουρμισάη που μπορεί να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική ομάδα, ναι, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο γιατί έχει αγωνιστεί μόνο στην εθνική νέων της Αλβανίας. Αν αύριο δηλώσει ότι θέλει να παίξει εθνική ομάδα δυνητικά, αν τον επιλέξει ο προπονητής εθνικής Ελλάδος, μπορεί να παίξει εθνική Ελλάδος. Αλλά έχει ένα άλλο που δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Είναι αυτό που αγωνίζονται να κάνουν στο ΖΕΚΑ, αυτό που έκανα στο Χολέμπα. Ναι. Το ότι είναι, ναι, Έλληνες υπήκοοι. Άρα, επειδή όλες αυτές τις μέρες, επιτρέψτε μου την έκφραση, τα έχουμε μπλέξει, να μην πω τι τέλος πάντων το λέω, έχουμε μπλέξει τα πράγματα με την προκήρυξη και το ΓΚΑΠ, μου λέτε εσείς ότι ισχύει, γιατί λέγατε ότι ισχύει η προκήρυξη. Όχι, τώρα... όχι, ποτέ δεν έχω. Μα δεν, βρείτε το. Δεν το μίλησα με τον κύριο Μπούζο. Βρείτε, ναι, ακριβώς. Είπα ότι υπάρχει ένα θέμα. Με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, το περσινό νομικό καθεστώς, η προκήρυξη και ο ΓΚΑΠ συνέπεπταν. Ναι. Φέτος είχε αλλάξει ο ΚΑΠ. Εναρμονίστηκε ο ΚΑΠ. Ναι, τι ισχύει, ποιο είναι ανώτερο, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Γιατί μαλώνει ο ΚΑΠ με την προκήρυξη. Ποιος ισχύει, ποιος υπερισχύει? Ο κανονισμός αγώνων ποδοσφαίρου είναι ο ΚΑΠ. Είναι ο ΚΑΠ. Η προκήρυξη πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τον ΚΑΠ. Η προκήρυξη του Σουδολή για κάποιο λόγο έχει ένα κενό. Δεν αναφέρει αυτό που λέει ο ΚΑΠ στο άρθρο 19.7, ότι δηλαδή όταν είναι Έλληνας υπήκοος, ανεξαρτήτως αν έχει δικαίωμα να παίξει την εθνική ομάδα, μπορεί να συμμετάσχει. Και σαν υπεράριθμος. Ναι, εσείς λέτε ότι υπερισχύει ο ΚΑΠ. Προχθές το λέω εγώ. Το λέω, είναι το Σύνταγμα. Ο ΚΑΠ. Είναι το Σύνταγμα. Ο ΚΑΠ λοιπόν είναι αντιγραφή του καταστατικού της FIFA και λέει, έχει και ένα άρθρο 7, στο οποίο λέει, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι όταν ο ΚΑΠ συγκρούεται με μια προκήρυξη, πρέπει να εφαρμόζεται ο ΚΑΠ. Είναι το άρθρο 7. Ναι. Παράγραφος 6 ή 7, αν θυμάμαι. Αυτό να το δούμε. Αν έχετε τον ΚΑΠ προστά. Δεν τον έχω, αλλά προχθές μου λένε οι συνεργάτες μου ότι ο κ. Σουμοφορίδης είπε εδώ στο Λίμπερο ότι ερισχύει, να το πω, η προκήρυξη και όχι ο ΚΑΠ. Έχει λάθος. Έχει λάθος. Υπάρχει, αυτό λέγεται λέξη. Είναι πρώτα απ' όλα ο ΚΑΠ είναι το Σύνταγμα. Είναι, πώς λέμε, φτιάχνει ένα νόμο η κυβέρνηση, όπως έφτιαξε για τις τηλεοπτικές άδειες. Ναι. Κατά τον νόμο της κυβέρνησης μπορούσε να κάνει το διαγωνισμό. Όμως όλα. Όλοι οι νόμοι είναι κάτω από το Σύνταγμα. Προσέφυγαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί στο Συμβούλιο Επικρατείας και το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ακυρώνεται ο νόμος γιατί είναι κόντρα στο Σύνταγμα. Το ίδιο είναι και εδώ. Μάλιστα. Ο καθένας μπορεί να κάνει μια προκήρυξη. Ένας Θεσσαλονίκης, ο κ. Γραμμένος άνθρωπος, να κάνει μια δική του προκήρυξη του αθλήματος. Και σε μια στιγμή ένα άρθρο της, όπως αυτό τώρα, να συγκρούεται με τον ΚΑΠ. Τον ΚΑΠ τον κάνει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Βέβαια, εμείς τώρα. Κάνουν επιμέρους ενώσεις. Κατάλαβα. Όταν διαβάζετε λοιπόν το άρθρο 7, είναι ρητή διάταξη.
λέει, σε περίπτωση συγκρούσεως άρθρων του ΚΑΠ με άρθρο προκηρύξεως, υπερισχύει ο ΚΑΠ. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Δηλαδή, θα το δείτε και τις επόμενες μέρες. Πότε θα εκδικαστεί η υπόθεση αυτή? Εμείς κάναμε ένα αίτημα να εκδικαστεί άμεσα τις επόμενες μέρες. Εμείς σκεφτήκαμε τώρα, όταν είδαμε χθες την ανακοίνωση αυτή του γραφείου σας, σκέφτηκα εγώ, να σας πω την αλήθεια τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, λέω ότι για να φώναξαν οι της Λαμίας που παρεμπιπτόντως τώρα κέρδισαν πριν από λίγο 2-0 την Καρδίτσα, κλείνει παρένθεση, για να φώναξαν. Λέω, σήμερα. Ορίστε. Είχε προτάσει. Είχε το μάτσο αυτό, ναι. Καρδίτσα Λαμία 0-2. Τώρα τελείωσε πριν από λίγο. Λοιπόν, και λέω για να φώναξαν, λέω για να ζήτησαν τη βοήθεια του Κούγια, μάλλον λέω την έχουν χαμένη την υπόθεση. Έχουν κάνει λάθος και φώναξαν τον καλύτερο για μήπως και κάνουν καμιά γυρισιά. Υπάρχει ένα λάθος, να ξέρετε. Εγώ στην καμπή την επαγγελματική. Έτσι σκέφτηκα εγώ, δεν το είπα στον αέρα. Έτσι τώρα το είπα. Στην καμπή την επαγγελματική που βρίσκομαι, διαλέγω τις υποθέσεις μου. Και επειδή μπορεί να έχεις χίλιες επιτυχίες, μια αποτυχία, μένει η αποτυχία, ειδικά στα θέματα που έχουν μεγάλη δημοσιότητα, αρνούμαι να αναλάβω υποθέσεις που οι πιθανότητες να μην κερδίσω. Κερδίσω εγώ να βγάλει το δικαστήριο μια απόφαση υπέρ των απόψεών μου. Θα με βλάψει. Τα εύκολα μάτζια λέτε δηλαδή συνέχεια. Όχι, διαλέγω αυτά. Εκείνα που είστε φαβόροι. Όπως είναι στην υποκειμένη περίπτωση, αλλά δεν το καταλάβετε. Ναι, εντάξει, έχω αναλάβει και υποθέσεις που είναι εκ προημίου καταδικασμένος άνθρωπος. Δηλαδή την υπόθεση Κορκονέας, την υπόθεση Γρηγορόπουλου. Το παλέψαμε, αλλά χάσαμε 4-3. Δηλαδή οι πιθανότητες είναι. Εδώ δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά εχθές το βράδυ με είχε πλησιάσει προηγουμένως ο Νίκος Αναστόπουλος να πήρε τηλέφωνο. Και μου είπε, θα πω, αυτό το έκανα από το πρώτο βράδυ, από το βράδυ της, πότε προέκυψε το θέμα, Κυριακή. Όταν η Λαμία, ναι. Την Κυριακή το βράδυ με πήρε ο Αναστόπουλος και είπε, θα πω στον κύριο Καρυπίδη να αναλάβεις αμέσως την υπόθεση. Ναι. Του λέω, Νίκο, είναι ένα θέμα, φαίνεται ότι υπάρχει θέμα. Πες στον κύριο Καρυπίδη να με πάρει. Δεν με πήρε κανείς τις επόμενες μέρες και χτες το πρωί, παρά το ότι δεν έχω καλές σχέσεις με τον κύριο Παπαϊωάννου, από το περσινό παιχνίδι Λαμία Λάρισα, ναι. Μου τηλεφώνησε και μου είπε, θέλω να λάβεις την υπόθεση, παρά ότι έχουμε καλό δικαιωματικό. Του λέω να τη διαβάσω, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα θέμα, λέω, που θέλω να διαβάσω. Και κάθισα και διάβασα χτες το απόγευμα. Και αφού διάβασα πήρα την απόφαση αυτή, το βράδυ με πήρε και ο Καρυπίδης, μου λέει, σε ψάχνα, μου λέει να σε πάρω. Πότε σας πήρε? Δυστυχώς δεν πήρε χθες το βράδυ, μετά την ήττα, μετά το παιχνίδι με το Τσιπάρ. Ναι. Είχα ήδη αναλάβει, μετά την ανακοίνωση. Και τι σας είπα, ότι ήθελα να σε πάρω, αλλά δεν είχα το τηλέφωνο? Δεν μπορούσα να σε βρω. Τι πια δεν μπορούσα να σε βρει τώρα, εντάξει. Ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι επειδή μου λέτε τώρα, μας αποκαλύπτετε ότι σας πήρε την Κυριακή ο Αναστόπουλος για την υπόθεση αυτή, και εσείς, ναι, όμως την επόμενη μέρα νομίζω είπατε ότι μήπως κόλλησε εκεί ο Καρυπίδης, σας άκουσε ή διάβασε πουθενά ότι είπατε εσείς ότι... Όχι, είπα εγώ, αν θέλετε, υπάρχει ένα ηχογραφημένο στιγμιότι, μια ηχογραφημένη συνέντευξή μου, ναι, στον κύριο Μπούζο. Ναι, ξέρω. Πρέπει να την ακούσετε ολοκληρωμένη. Εγώ προσέχω πολύ όταν εκφράζομαι νομικά. Είπα, υπάρχει θέμα. Δεν είπε κερδίζει ο Άρης. Είναι το θέμα, τι ισχύει, εάν με το περσινό καθεστώς, σας πω ευθέως, υπάρχει μια διαφορά. Και κέρδισε η Λαμία. Και? Γιατί ο και πάλι και πέρσι θα κέρδιζε. Γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι Έλληνας. Ο Τουρμισά είναι Έλληνας από το 2011. Ναι. Λεπτομέρεια την οποία γνώρισαμε όλοι. Να, βλέπω. Έχει ελληνική υπηκότητα, έχει ελληνική ταυτότητα από το 2011. Ναι. Απλώς είχε κληθεί στην Εθνική Νέων, όμως και τώρα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδος. Δηλαδή αν αύριο ο Τουρμισάη τον βολιδοσκοπήσουν από την ΕΠΟ και του πούν, σκεφτόμαστε να σε καλέσουμε στην Εθνική, θα διαλέξει την Εθνική. Πρέπει να κάνει μια δήλωση αυτός και μπορεί ο κύριος Σκίμπε να τον καλέσει στην Εθνική. Παρόλο που έχει παίξει στην Εθνική. Αν έχει δικαίωμα συμμετοχής δηλαδή. Έχει δικαίωμα συμμετοχής. Έχει. Αν το θέλει ο ίδιος βέβαια. Ναι, αφού έχει παίξει στην Εθνική την ελπίδα που λέτε. Είναι την Εθνική Νέων. Ναι. Δεν νοείται συμμετοχή. Δεν νοείται συμμετοχή. Παλιότερα στην εποχή του Χατζηπαναγία, θυμάστε, ο Χατζηπαναγίας είχε παίξει στην Εθνική της Σοβιετικής Ένωσης. Νέων. Γι' αυτό είχε πρόβλημα. Και δεν μπορούσε να παίξει. Ναι. Άλλαξε όμως από τότε. Άλλαξε. Άρα λέτε, αυτό που πρέπει να δούμε τώρα μόλις κλείσουμε μαζί, αυτό που θα δω τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου, τον ΚΑΠ δηλαδή, έτσι. Το ναι, ναι. 19, πώς το είπατε, 19, 6. 19, 6, 7 είναι. Ναι. Και 7, 6, 7. Άρα γιατί μιλάμε τόσο καιρό για την προκήρυξη, αφού λέει στον ΚΑΠ αυτό το πράγμα. Και γιατί την υπογράφουν όλη την προκήρυξη, για ποιο λόγο? Νομίζω ότι δεν έχει. Νομίζω ότι η προκήρυξη πρέπει να σέβεται τον ΚΑΠ. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε μια προκήρυξη δική του.
ελληνική football league, η οποία, ξέρετε, έχει τα προβλήματα τα γνωστά και σε νομικό επίπεδο και σε υπολειτουργία ουσιαστικά. Πιθανώς δεν πληροφορήθηκαν τις αλλαγές στον ΚΑΠ και δεν εναρμόνισαν την προκίνηση στον ΚΑΠ. Τι να πω τώρα, εντάξει, το περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, με εκνεύρισε αυτό που είπατε, εντός εισαγωγικών, τον κόσμο προφανώς τώρα εκνεύρισε περισσότερο, ότι σας πήρε ο κύριος Αναστόπουλος την Κυριακή να αναλάβετε την υπόθεση και μετά θα σας, ο κύριος Καρυπίδης ξέχασε να σας πάρει. Και σας πήρε χθες, ενώ έχετε έτσι αναλάβει μου, την υπόθεση. Έτσι μου είπε, μου λέει, σε ψάχνα και δεν σε βρήκα. Μάλιστα. Ανέλαβε. Η Λάρισα, εντάξει, καλύτερα. Ορίστε. Η Λάρισα, λέω, καλύτερα. Στη Λάρισα είναι καλά. Εγώ έβλεπα να γράφονται διάφορα. Εγώ γνωρίζω την ποιότητα της ομάδας μου. Και θα δείτε πώς θα τελειώσει η Λάρισα. Και του χρόνου θα δείτε πώς θα είναι η Λάρισα. Γιατί έχουμε πολύ καλούς παίχτες. Κάποιος μου είπε ότι δεν μου λέτε, θέλει ο, που κάνει προσπάθεια ο Πιλαδάκης με το Δόνι να πάνε την ομάδα. Με τι, με πορδές. Δεν ξέρω, γιατί λεφτά δεν έχουνε. Για δεν ξέρω. Ξέρετε, δεν είναι να έχεις λεφτά. Πιλαδάκης, ξέρω. Έτσι έχω ακούσει για Πιλαδάκη και Δόνι μαζί. Αυτό βγήκε μια φήμη. Αλλά δεν νομίζω ότι, ξέρετε κάτι, το να έχεις λεφτά. Γιατί με πορδές ο Δόνι, τόσα λεφτά. Τόσα λεφτά έχει ο Δόνι. Έχει κάνει. Να σας πω κάτι, το ποδόσφαιρο είναι αδιφάγο μέσο. Δεν ξέρω πόσα λεφτά έχει ο κ. Δόνις, αλλά εγώ χάλασα 7 εκατομμύρια σαν Παναχαϊκή. Άρα λοιπόν, ξέρετε, είναι αδιφάγο μέσο το ποδόσφαιρο. Βέβαια. Που είναι ωραίο να κάνεις κριτική απ' έξω. Αλλά. Λοιπόν, σας έψαχνα όλη η Ελλάδα και χθες και σήμερα σας βρήκα. Εγώ ήμουν τυχερός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούγια. Μα δίπλα σας ήμουν. Στη Θεσσαλονίκη ήμουν. Τι φύγατε πάλι? Έχω, ναι, είχα την υπόθεση σε Μάβαρη αυτή του Γουίλι. Την υπόθεση. Α, τι, και η Ηρακλή έχει λίγο αυτή η υπόθεση μέσα, δεν έχει? Έχει πολύ Ηρακλή. Και? Έχει και πολύ Ηρακλή. Έχει διακοπή για τις 28 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος. Και ρέμο έχει. Έπαθε καρδιακή προσβολή ένας συνάδελφος. Άντε, ρε γάμο το. Περαστικά. Να, και γνωστός συνάδελφος Θεσσαλονίκης, εξαιρετικός άνθρωπος. Και ρέμο έχει μέσα? Όχι, όχι καθόλου. Όχι. Καθόλου. Δεν έχει ποδοσφαιρικό κομμάτι εκτός της συμμετοχής του κ. Σαμάβαρη τότε. Την διοίκηση του Ηρακλή για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ήταν απελπισμένος ο Ρέμος. Ναι. Γιατί τους διευκόλυνε οικονομικά. Και υπήρχε και μια εκχώρηση χρημάτων από τα τηλεοπτικά σε αυτόν για τους είχε δώσει χρήματα. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στις πράξεις που είναι του κατηγορητήριου. Στις πράξεις? Του κατηγορητήριου. Mm. Δεν έχει εμπλοκή ο Ηρακλής. Δεν έχει. Δεν πιστεύω να την πληρώσει και για αυτό το θέμα ο Ηρακλής. Δηλαδή ο Ηρακλής τον έχουν αποτελειώσει. Δεν μου λέω τώρα μήπως και αυτό. Μήπως πληρώσει και τίποτα και αυτό. Αυτή είναι η υπόθεση. Όχι, καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Κούγια. Είναι συμπεριφορές του κ. Σαμάβαρη που αφορούν τη γενικότερη δραστηριότητά του. Εσείς ποιον εκπροσωπείτε? Τον Σαμάβαρη. Α, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Κούγια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.